Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για την ενίσχυση των λοιπασμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης έως και την 25η Νοεμβρίου του 2022. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπογράφει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιο Γεωργαντά, οι αγρότες θα μπορούν να υποβάλουν τα παραστατικά αγοράς λοιπασμάτων ώστε να πάρουν την επιστροφή ενός ποσού που τους αναλογεί για την ενίσχυση στα λοιπάσματα. Το ποσό που θα δοθεί συνολικά αριστοιχεί σε 60 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο Μουλάρισσα Σοκράτη Αληφτήρα, δεν μπορούν να καλύψουν τα υπέρογκα έξοδα των αγροτών, με τις τιμές της πρώτης ύλης να έχουν εκτοξευθεί. Το ποσό το οποίο μας έχουν πει ότι θα δοθεί είναι περί τα 60 εκατομμύρια ευρώ και αν βάλουμε τα επίσημα στοιχεία που μας δίνει το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι κατεπάγγελμα αγρότες είναι περί τις 330.000 και όχι 250 όπως εντέχνουν σε αφήνει να διαρρέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε ότι αν κάνουμε μια απλή μαθηματική πράξη, τα λεφτά που αναλογούν στον κάθε παραγωγό είναι μηδαμινά, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι τα λοιπάσματα και τα σπόρια και όλα αυτά τον τελευταίο χρόνο έχει ανέβει η τιμή τους πάνω από 70 και 80%. Όπως τονίζει ο κύριος Αληφτήρας, θα πρέπει να δοθούν επιπλέον χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αγροτών και να γίνει πιο βιώσιμη η κατάσταση. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιες αποφάσεις δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι καν ούτε ασπιρίνη προς τον πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει άμεσα με πολιτική απόφαση να ενισχυθεί το κονδύλι, να βρεθούν περισσότερα λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να δοθεί μια τονωτική ένεση όσον αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους για την αγορά λοιπασμάτων την καινούργια καλλιτική περίοδο που έρχεται. Οι αιτήσεις γίνονται στην πλατφόρμα My Business Support της ΑΔΕ. Η είσοδος στην πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα. Οι οποίες, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25 Νοεμβρίου του 2022. Σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών εντοτήτων, έχουν ενεργό ΚΑΔ στο φορολογικό μητρό. Επίσης, όσοι έχουν πραγματοποιήσει αγορές λοιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1 Οκτωβρίου του 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου του 2022 και δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη. Παράλληλα, οι αγρότες σήμερα συγκεντρώθηκαν με ένα τρακτέρ τους στην Αγία Λάρισσας για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση που αφήνει εκτός της νέας ΚΑΠ τα μήλα αλλά και τους καρπούς Μικέλφος, ζητώντας μεταξύ άλλων να ισχύσει έως το 2027 η καταβολή συνδεδεμένης ενίσχυσης σε μήλα, κάστανα, αμύγδαλα, καρύδια, ροδάκινα και φιστίκια, άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφών στα 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα στο αγροτικό ρεύμα και τιμές που ανακαλύπτουν το κόστος παραγωγής. Η Αγία, κυρίως μηλοπαραγωγή της Αγίας αλλά και παραγωγή καρπών Μικέλφος διαμαρτύρονται γιατί με τη νέα ΚΑΠ μένουν και αυτοί εκτός συνδεδεμένων ενισχύσεων, αποφάσισαν να αντιδράσουν δυναμικά, να διεκδικήσουν το δίκαιο που έχουν. Σε περίπτωση μάλιστα που δεν υπάρξει άμεση ικανοποίηση των ετοιμάτων από την κυβέρνηση, οι μηλοπαραγωγοί σχεδιάζουν να κατέβουν για μια μεγάλη διαμαρτυρία στην Αθήνα, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα στις 24 Νοεμβρίου.